Παραμένω λίγο στο χώρο της υγείας, στο χώρο της πρόνοιας, καλημερίζοντας τον κύριο Γιώργο Πιτσούλη, περιφερειακό σύμβουλο και υπεύθυνο για τις κινητές μονάδες, οδοντιατρική μονάδα και μαστογράφο της περιφέρειας Κρήτης. Φαίνεται ότι η οδοντιατρική μονάδα πως κάνει πραγματικά ένα πάρα πολύ μεγάλο ταξίδι, εξετάζοντας μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κύριε Πιτσούλη, έτσι? Ναι, βεβαίως. Καλημέρα σας, κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Όπως είχαμε πει και σε προηγούμενη μας παρουσία στο ραδιόφωνο σας, η μονάδα ξεκίνησε το μεγάλο της ταξίδι και δεν σταματάει ποτέ και δεν έχει σταματήσει καμία μέρα. Γυρνάει όλη την Κρήτη από άκρη ως άκρη. Για όσο είναι ανοιχτά πάντα τα σχολεία. Ένας... Έχουμε επισκεφθεί μέχρι τώρα περίπου 30-35 σχολεία. Και έχουμε δει πάνω από 1500 παιδιά. Mm-hmm. Έχουν εξεταστεί τα παιδιά πρώτη Δευτέρα ή τρίτη Δημοτικού. Τους έχει γίνει μια εκπαίδευση, να το πούμε έτσι, όσον αφορά τη στοματική υγεία και πώς πλένουμε τα δόντια μας. Γίνεται εξέταση από τον δίατρο σε κανονικό έδρα, σε κανονική οδοντιατρική μονάδα. Μετά γίνεται φθορίωση με μια χρήση υλικά, τα οποία παίρνουν τα παιδιά για λόγους παιδευτικούς μαζί τους. Παίρνουν και ένα παραμύθι δώρο, το παραμύθι που έχουμε πει τον ο γιατρός ο Κάστορας, τον Δοντιόν ο Μάστορας. Mm-hmm. Όλο το εγχείρημα είναι γύρω από ένα παραμύθι, προσεγγίζοντας έτσι τα παιδιά με το δικό τους παραμυθένιο τρόπο. Έχει μεγάλη επιτυχία. Έχει δηλώσει ενδιαφέρον η οδοντιατρική σύλλογη για όλη τη χώρα να δουν. Όχι, ναι, γιατί κάνετε και κάτι άλλο. Προσπαθείτε να κρατήσετε τα παιδιά σε μια παραμυθένια χώρα για να παραμείνουν λίγο παραπάνω παιδιά, γιατί οι υπόλοιποι τα έχουμε ξεσκολλήσει τελείως. Και να έχουμε σπάσουμε λίγο τα αρνητικά στερεότυπα του γιατρού με την ποδιά, με τη βελόνα, με αυτά τα πράγματα. Και θέλουμε έτσι να προσεγγίσουμε ένα διαφορετικό τρόπο. Επίσης, πάει πάρα πολύ καλά το εγχείρημα με την κυρία Δράκου, που έχουν προγραμματιστεί 100 παραστάσεις στα σχολεία, έχουν γίνει ήδη 25. Είναι ένα θεατρικό διαδραστικό δρόμενο που είναι μια διασκευή του παραμυθιού και μέσα από ένα παιχνίδι τα παιδιά μαθαίνουν για την στοματική υγεία και πώς πλένουν τα δόντια τους. Είναι κατενθουσιασμένα. Έχουμε δεκάδες αιτήσεις από σχολεία για να πάει. Και τις επόμενες μέρες, ξεκινώντας την Κυριακή το βράδυ, ακόμη δεν έχουμε βγάλει δελτίο τύπου γι' αυτό, αλλά σας το λέω πρώτη φορά από εσάς. Έχουν ενημερωθεί βέβαια όλα τα σχολεία μέσω της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Κρήτης. Κυριακή το βράδυ λοιπόν ξεκινάνε οι παραστάσεις του Κάστορα στο θεατρικό σταθμό. Θα δουν δύο παραστάσεις την Κυριακή, 5.30 και 7, και άλλες δύο τη Δευτέρα. Στη συνέχεια πάμε Ρέθυμνο, Χανιά, Λασίθη και κλείνουμε στα Χανιά στις 23 του μήνα. Με τις παραστάσεις θέλετε να πείτε. Πώς? Με τις παραστάσεις, όχι με τη μονάδα. Παραστάσεις. Η μονάδα σταματάει στις 22 του μήνα, γιατί κλείνουν τα σχολεία. Θα επισκεφτεί δομές όμως στη διάρκεια των διακοπών. Δεν θέλουμε να πούμε που θα πάει, δεν είναι σωστό. Θα επισκεφτεί όμως δομές όπου θα κάνει ιατρικές πράξεις κανονικά. Και θα ξαναξεκινήσει 9 του μήνα, από το Λασίθι. Δομές ενηλίκων, θέλετε να πείτε. Δομές ανηλίκων, του κακοποιημένων παιδιών και λοιπά. Ανηλίκων, μάλιστα. Ανηλίκων. Για το διάστημα των εορτών. Και μετά στη συνέχεια, ανοίγοντας τα σχολεία. Από Σιτία, νομίζω, 9 του Γενάρη και δεν σταματάει ποτέ. Μέχρι να την κλείσουν πάλι για Πάσχα και. Το ζητούμενο είναι πραγματικά να υπάρχει αυτή η χρησιμότητα και αυτή η πρόληψη για όλα τα παιδιά και τίποτα περισσότερο. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον μαστογράφο. Ο μαστογράφος έχει κάνει ένα διάλειμμα τώρα για να εξυγχρονιστεί και να έρθει πιο εξυγχρονισμένος. Θα έρθει με καινούρια μονάδα και σε λίγες μέρες και ψηφιακός, για να μπορούμε να κάνουμε και περισσότερες μαστογραφίες και να έχουμε έτσι μεγαλύτερο αποτέλεσμα, να πω. Μάλιστα. Αυτά είναι τα καλά. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλά. Καλημέρα σας, κύριε Πιτσούλη, από τον 984.